Χαίρετε. Μία καταπληκτική επιστολή, η οποία έχει έρθει από έναν Κύπριο που ζει στο εξωτερικό και η οποία περίμενε υπομονητικά σχεδόν ένα χρόνο για να γίνει vlog. Αγαπητή Θέκλα, ζω εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό έχοντας σπουδάσει και τώρα εργαζόμενος. Έχω περάσει κάποια ενδοικογενειακά προβλήματα που οδήγησα στο να μπει κάποια απόσταση ανάμεσά μου και σε μέλη της οικογένειας μου. Αυτό το βίωμα Παρά το ότι οδήγησε στην έλλειψη επικοινωνία με κάποια αγαπημένα πρόσωπα, έχω την εντύπωση ότι συνάμα μου επέτρεψε να προβληματιστώ, να παρατηρήσω συμπεριφορές και αισθήματα από απόσταση και να αναθεωρήσω. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι ο πνευματικό αγώνα. Αυτή είναι η αυτογνωσία. Αυτό είναι το ψυχοψάξιμο. Συχνά στα βίντεο σου μιλά για χειριστικού ανθρώπου. Παρακολούθησα και την εκπομπή για τη γονική αποξένωση. Είναι πάνω από 20 εκπομπέ για τη γονική αποξένωση. Έχουμε πολλέ, έχουμε αντίστοιχο playlist. Και πόσο διάσπαρτη είναι αυτή στην Κύπρο. Φυσικά, η γονική αποξένωση είναι και αυτή αποτέλεσμα τοξικών και χειριστικών συμπεριφορών. Αυτά που γράφει ο φίλο τα γράφει για την Κυπριακή οικογένεια, αλλά νομίζω μετά που έχω διαβάσει τόσα πολλά emails και έχω μιλήσει με τόσους πολλούς από εσάς που έχετε μεγαλώσει σε ελληνικές, οικο... ελλαδικές οικογένειες, νομίζω πάνε αυτά που μου γράφει για όλες τις οικογένειες των Ελλήνων, όχι μόνο τις Κυπριακές. Έχω λοιπόν αναπόφευκτα σχηματίσει την εντύπωση ότι στην Κύπρο οι χειριστικέ συμπεριφορέ είναι διάσπαρτε. Βεβαίω είναι. Τόσο διάσπαρτε που πολλέ φορέ δεν το αντιλαμβανόμαστε πόσο κοντά μα βρίσκονται. Ακόμα και μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, ενδεχομένως ή περιστασιακά, να είμαστε ή να ήμασταν χειριστικοί στο παρελθόν. Βεβαίω, συμφώνω μαζί σου. Εδώ είναι που η απόσταση που προανέφερα πιο πάνω με βοήθησε να δω τη χειριστικότητα στη δική μου οικογένεια, ακόμα και στον ίδιο μου τον εαυτό. Τα πράγματα στην προσωπική μου ζωή καλυτερεύουν και έχω την εντύπωση ότι τα χειρίζομαι με μια σχετική ηρεμία. Αυτό φαίνεται και από τη γραφή σου. Οπότε ο σκοπό αυτού του μηνύματο δεν ήταν τόσο να ζητήσω συμβουλή όσον αφορά στι προσωπικέ μου συνθήκε, όσο να μοιραστώ μαζί σου και ενδεχομένω με του ακουρατέ σου, αν το κρίνει σκόπιμο, βεβαίω και το κρίνω σκόπιμο, παρόλο που άργησα να το κάνω, το κάνω, τον προβληματισμό μου όσον αφορά τι χειριστικέ συμπεριφορέ στην κυπριακή κοινωνία, την έκταση του προβλήματο καθώ και τα πιθανά αίτια του. Έχω κάνει διάφορε σκέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Όπω πολλά άλλα. Και αυτό το πρόβλημα Έχω την εντύπωση ότι ξεκινά από την ανατροφή. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Στην Κύπρο, μέχρι πριν μερικέ δεκαετίε, δηλαδή όταν οι γονεί ορισμένων από εμά ήταν ήδη είτε παιδιά είτε νεαροί ενήλικε, πέρασα δύσκολα χρόνια. Πέτρίνα. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Στο κυπριακό σπίτι κυριαρχούσε η τάξη ή καλύτερη επιβολή τη τάξη, χωρί πολλέ συζητήσει, ακόμα και δια τη σωματική βία με την παραμικρή αφορμή. Πολλέ φορέ δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών διότι ήδη οι γονεί δεν την ενθάρρυναν στα παιδιά του, τα οποία παιδιά σήμερα έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει τα ίδια γονεί, αντί επικοινωνία και κατανόηση το άκουσμε στη θέαση μια αταξία, η τάξη επαναρχόταν με τον μπάτσο. Τον μπάτσο ακολουθούσε σχεδόν κανονικά και ο εξευτελισμό με φράσει όπω σαν δεν τρέπεσαι, «αυτού σου, με πρόσβαλε, έτσι σε έμαθα εγώ. Πόσοι από εμά που σε ακούμε τώρα ταυτιζόμαστε. Οπότε, οι προηγούμενε γενιέ, οι ίδιοι γονεί μα ω παιδιά, μεγάλωσαν με ένα συναισθηματικό κενό. Με μια παντελή έλλειψη αισθήματο κατανόηση και αγάπη από του δικού του γονεί. Μεγάλωσαν χωρί συναισθηματική συνθυσιμότητα στην ουσία. Αυτό το κενό του δημιούργησε και ένα φόβο. Να μην επαναλάβουν τι ίδιε τραυματικέ συμπεριφορέ στα δικά του παιδιά και το κατάφερα μια χαρά. Δούλεψαν σκληρά και μα μεγάλωσαν με όλε τι ανέσει, ώστε να μην μα λείψει τίποτα. Ε, Προηγουμένω είπα όσοι ταυτιζόμαστε με σένα, ενώ όσοι ταυτιζόμαστε με του γονεί σου που είχαμε περάσει ε, τη βία στην παιδική μα ηλικία. Εσύ είσαι νεότερο από μένα και από πολλού από εμά που είμαστε στο κανάλι. Το συναστηματικό του κενό όμω παρέμενε μαζί του ω γονεί. Την παντελή έλλειψη αισθήματο κατανόηση και αγάπη που δεν βίωσαν από του δικού του γονεί, αναπόφευκτα την έψαξα σε εμά τα παιδιά του. Και έτσι δημιούργησαν συναισθηματικά αιμομηχτικέ σχέσει μαζί μα, όπω έχουμε πει σε πολλέ άλλε ε, περιπτώσει που συζητούσαμε και αναλύαμε με vlogs. Δεν μα έλειψε τίποτα, αναλύαμε mail σε vlog. Δεν μα έλειψε τίποτα λοιπόν, όμω οι γονεί μα είχαν μια δυσκολία στο να μα δουν να μεγαλώνουμε, να οριμάζουμε, να φεύγουμε από το σπίτι και να ανεξαρτητοποιούμαστε και πρακτικά και συναισθηματικά. Διότι την ανεξαρτητοποίηση των παιδιών του, οι γονεί μα θα τη βίωναν ω μια καινούργια συναισθηματική εγκατάλειψη, αυτή τη φορά από τα ίδια του τα παιδιά. Έχεις δίκιο φίλε, μήπως σπουδάζεις ψυχολογία, μήπως σπουδάζεις ψυχολογία, κοινωνιολογία ή κάποια ανάλογη ανθρωπιστική επιστήμη και έχεις αυτή την πολύ όμορφη οπτική. Την πολύ δυσδυτική οπτική θα έλεγα. Αυτό οδήγησε πολλού γονεί υποσυνείδητα να εμποδίσουν τα παιδιά του από το να ανοίξουν τα φτερά του για να μην μείνουν ήδη μόνοι. Για μένα αυτό ο φόβο είναι που οδηγεί σε χειριστικέ συμπεριφορέ που συχνά είναι συνυφασμένε με κακού ανθρώπου Δηλαδή, συνήθω νομίζουμε ότι μόνο οι κακοί άνθρωποι έχουν χειριστικέ συμπεριφορέ, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτό που συμβαίνει. Αλλά το φαινόμενο είναι πολύ διάσπαρτο και έχει την εξήγησή του. Δεν θα το έλεγα κακό. Σίγουρα δεν είναι ωφέλιμο για τη γενιά μα που το έχει οποστεί, έχει όμω την εξήγησή του. Οι χειριστικέ συμπεριφορέ, βέβαια, δεν έπαψαν να υπάρχουν στι νεαρότερε γενιέ. Τι συναντάμε άλλωστε και σε άλλε ανθρώπινε σχέσει περιλαμβανομένων και των ερωτικών. Αυτό βιώσαμε άλλωστε στην παιδική μα ηλικία, αυτό παρατηρήσαμε, αυτό μάθαμε και τελικώ αυτό κάνουμε ή συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτό κάναμε ή συνεχίζουμε να κάνουμε. Πολλέ φορέ καταντάμε να ακολουθούμε κατά γράμμα τι συμβουλέ των γονιών μα για το πώ θα χειριστούμε τι ερωτικέ μα σχέσει, διότι φοβόμαστε, νιώθουμε ένοχοι ή φτάσαμε στο σημείο να νιώθουμε ένοχοι να του πούμε το εξή απλό. Σέβομαι την άποψή σου, όμω την τελική απόφαση πρέπει να την πάρω μόνο μου. Όποια και να είναι αυτή δεν σημαίνει το παραμικρό για εσά. Είστε οι γονεί μου και πάντοτε θα σα αγαπώ. Είναι όμω καιρό να αναλάβω τι ευθύνε μου και να κάνω τι δικέ μου επιλογέ. Αυτά τα λόγια σου δεν ξέρει πόσο με αγγίζουν και πόσο με κάνουν να σκεφτώ παρόμοιε στιγμές τι οποίε θα έπρεπε να μιλήσω έτσι και δεν είχα το θάρρο να μιλήσω. Σε θαυμάζω γέ μου. Η λέξη επιλογή έχω την εντύπωση είναι μια λέξη που δύσκολα κατανοείται από πολλού ανθρώπου μεγαλύτερου ηλικιακά στην Κύπρο. Και αρκετού νεαρότερου βέβαια. Διότι ελάχιστε επιλογέ ευτύχησαν να έχουν ήδη στη ζωή του, εφόσον πολλέ φορέ οι επιλογέ γίνονταν για αυτού από του δικού του γονεί, σωστά. Ενίοτε, δηλαδή κάποτε, κάποιε φορέ και με τη βία, είτε σωματική είτε ψυχολογική, για παράδειγμα με την απειλή τη γονική αποκήρυξη του αποκλεισμού από τη γονική περιουσία. Ένα φανερό παράδειγμα επιβολής επιλογών είναι φυσικά η γάμιμη συνοικέσιο. Μεγαλώνουμε λοιπόν στην Κύπρο με το φόβο της εγκατάληψης που οδηγεί σε χειριστικές συμπεριφορές. Φοβόμαστε να αφήσουμε τον συνάνθρωπο μας ελεύθερο και πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε καταντάμε είτε να τον χειριζόμαστε είτε να τον αφήνουμε να μας χειρίζεται εκείνο. Ακόμα και το δεύτερο, δηλαδή να αφινόμαστε στις χειριστικές συμπεριφορές άλλων ανθρώπων Πολλέ φορέ είναι προτιμότερο, ίσω να προσδίδει και ένα φαινομενικό αίσθημα ασφάλεια. Ότι δηλαδή με το να με χειρίζεται ο άλλο, με το να με ελέγχει, με το να με ζηλεύει, σημαίνει ότι με νοιάζεται. Και κάπω έτσι εξηγείται και η συνεξάρτηση. Αυτό είναι το προφίλ τη συνεξάρτηση που αναλύει. Αν όμω είναι ελεύθερο και με αφήνει και μένα ελεύθερο, η ελεύθερη μπορεί κάποια στιγμή να μα εγκαταλείψει και αυτό με τρομάζει. Και πιθανότατα αυτό που καταντά να είναι χειριστικό, όντω να μα νοιάζεται, απλώ και εκείνο με τη σειρά του φοβάται και αυτό μην μα χάσει ή φοβάται να μην τις αρεστήσει του γονεί του. Τελειώνω με μια φράση που μου έμεινε από το βιβλίο Η Αδικία που πληγώνει του ψυχία του ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Καραγιάννη. Ο γονιό απευθυνόμενο στο παιδί του του λέει πολύ λίγο, του λέει λίγο πολύ. Ο γονιό απευθυνόμενο στο παιδί του του λέει λίγο πολύ. Συγχωρέστε με που δεν αποδίδω τη φράση επακριβώ, σε συγχωρώ. Σ' αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα θα φροντίσω να μην σου λείψει τίποτα στη ζωή σου, φτάνει να μου δείξει την αγάπη και αφοσίωση που έλειψε από τη δική μου παιδική ηλικία. Και αυτή η φράση, έτσι όπως την έχεις αποδώσει, είναι η επιτομή της συναισθηματικής αιμομιξίας. Η περιγραφή της συναισθηματικής αιμομιξίας. Έχω κάνει κάποιες επιπρόσθετες σχέ, σχέ, σκέψεις σχετικά με το ποια αποτελέσματα έχει η ψυχοσύνθεση του γονιού μας στη δική μας ψυχοσύνθεση. Είναι δεύτερη επιστολή αυτή που έχει έρθει ένα μήνα μετά, σαν update. Στην προηγούμενη επιστολή ανέφερα σε κάποιο σημείο ότι ένα από του φόβου που μα δημιουργούνται είναι η έγνοια να μην δυσαρεστήσουμε ή να απογοητεύσουμε του γονεί μα. Επιπλέον όμω μα δημιουργείται και ένα θυμό. Ένα θυμό που δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε άνετα στου γονεί μα, επειδή ακριβώ δεν θέλουμε να του δυσαρεστήσουμε ή και ακόμα επειδή φοβόμαστε την αντίδρασή του. Πώ όμω δημιουργείται ο θυμό από την ίδια την αντίδραση που μπορεί να μην είναι απαραίτητα βίαιη σωματικά, αλλά μπορεί να γίνει βίαιη ηλεκτικά και με επικύλους τρόπους. Όταν οι γονείς μας μας απειλούν για αποκλεισμό από την οικογένεια ή την περιουσία ή και τα δύο. Αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Έτσι και ξαναποτύχεις τις εξετάσεις, έτσι και τολμήσεις να τον την ξαναδεί. Να μην μου ξαναμιλήσει, να μην ξαναπεράσει αυτό το κατόφλι. Κομμένα όλα. Αυτό πώς οι γονεί το κάνουν. Αν δεν κάνεις αυτό που θέλω εγώ, δεν θα σε αγαπώ. Δεν θα είσαι στη ζωή μου. Δεν θα έχεις πρόσβαση σε μένα. Θα κόψω τη σχέση μας. Με έκφραση απογοήτευσης ή στενοχώρια, δηλαδή επίκληση στο συνέστημα, με τρόπο που να φορτώνει ενοχέ, επίκληση στο συνέστημα, επειδή δεν κάναμε τα πράγματα όπω ήδη τα περίμεναν ή σύμφωνα με τι αρχέ του. Εμένα δεν με σκέφτηκε, εγώ που γίνω με θυσία, εμένα πού θα με αφήσει. Φίλε, αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, σου συστήνω να το διαβάσει και θα σα αρέσει ιδιαίτερο στο τρίτο κεφάλαιο που έχει τίτλο Η αγάπη δεν είναι θυσία. Οι παραπάνω αντιδράσει οδηγούν στο θυμό. Δηλαδή, όταν οι γονεί λειτουργούν έτσι, τα παιδιά θυμώνουν διότι δείχνουν και έλλειψη καταν... κατανόηση. Κυρίω έλλειψη κατανόηση, όχι και έλλειψη κατανόηση. Επικεντρώνοντα τι προσδοκίε των ιδίων των γονιών, τι οποίε δεν ικανοποίησαμε και άρα για αυτού αποτύχαμε ή του απογοητεύσαμε. Οι αντιδράσει αυτέ μα εκβιάζουν συναισθηματικά ή ληστικά, άρα και θα μα φοβήσουν και θα μα νευριάσουν στο τέλο περισσότερο. Ένα φαύλο και ατέρμονο κύκλο φόβου και θυμού διαιωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε θα θυμώσουμε αρχικά και στο τέλο είτε θα υποταχτούμε λόγω φόβου και ενοχών, είτε θα αποστασιοποιηθούμε για να σταματήσουμε να νευριάζουμε αναζητώντα μια στοιχειώδη ψυχική ισορροπία. Πώ απελευθερωνόμαστε από αυτό το φαύλο Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν. Έχει απόλυτο δίκιο. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε σε αυτό το φαύλο Και πώ το αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα, Ψάχνοντα φυσικά την αιτία ή τι αιτίε για τι οποίε νιώθουμε φοβισμένοι θυμωμένοι. Και πώ ψάχνουμε. Ο ένα τρόπο είναι να αναλογιστούμε από μόνοι μα χωρί να αφήσουμε τίποτα και κανέναν στο απειρόβλητο, ούτε του γονεί μα. Και αυτή ακριβώς είναι η, η μετεξέλιξη και η μεταπίδηση από την παιδική ηλικία, από την παιδικότητα, στην εφηβεία και στην νεανικότητα. Όσο μεγαλώνει και οριμάζει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο αμφισβητεί την τελειότητα των γονέων του. Ο άλλος τρόπος είναι το να μοιραστούμε με έναν άλλον άνθρωπο πώς νιώθουμε και γιατί. Και ποιο πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν ο γονιός μας δεν είναι έτοιμος ή δεν μπορεί να ακούσει, θα το καταλάβουμε γρήγορα και δεν πειράζει. Α το αφήσουμε τουλάχιστον για την ώρα. Η ψυχοσύνθεση του άλλωστε μπορεί να είναι τόσο τσιμεντωμένη που να μην μπορούν να μα κατανοήσουν πια. Σε ποιον να μιλήσουμε τότε, στον οποιονδήποτε με τον οποίο νιώθουμε άνετα. Σε αυτόν που είναι πρόθυμο να μα ακούσει χωρί να μα κρίνει είτε θετικά είτε αρνητικά. Που μα ενθαρρύνει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μα ακόμα πιο πολύ, αναγνωρίζοντα τα συναισθήματα μα και τι αιτίε του. Όταν τελειώσουμε αυτό το ψάξιμο, η κατανόηση και μόνο αρχίζει να καταλαγιάζει το θυμό και το φόβο μα. Επέρχεται η κάθαρση. Και α μην καταλάβουν ποτέ οι γονεί μα, τώρα, τώρα καταλαβαίνουμε εμεί. Το μόνο που απομένει είναι να του συγχωρέσουμε χωρί καν να του το πούμε, αφού πιθανότατα να μην καταλάβουν και για ποιο πράγμα του συγχωρούμε. Και από εκεί και πέρα διακριτικά και σταδιακά να βάλουμε τα όριά μα. Τρία αισθήματα λοιπόν μα κυριεύουν: Φόβο, θυμό και ενοχέ. Και τα τρία αρνητικά. Και αυτό που τα διαιωνίζει είναι η έλλειψη κατανόηση τόσο επειδή δεν βρήκαμε άνθρωπο να το τα πούμε και να μα καταλάβει, όσο και επειδή δεν προσπαθήσαμε αρκετά εμεί οι ίδιοι να καταλάβουμε τον εαυτό μα. Όσο το αναβάλουμε, τόσο πιο πολύ χάνουμε τον έλεγχο τη ζωή μα. Και προσπαθούμε να τον ανακτήσουμε με υπερβολέ και υποκατάστατα. Κατάχρηση ουσιών, παράνομων και μη, φαγητό, κατάχρηση φαγητού ή αποφυγή φαγητού, πολλαπλέ σεξουαλικέ σχέσει ή αποφυγή κάθε σεξουαλική επαφή και το χειρότερο, Προσπαθώντα να ελέγξουμε τι ζωέ άλλων ανθρώπων. Φίλε, είσαι καταπληκτικό. Αν δεν είσαι ψυχολόγο, να πα να γίνει. <laughs> Πραγματικά είσαι καταπληκτικό. Και έχει περιγράψει μέσα στην επιστολή σου και στο συμπλήρωμα που έχει στείλει το πρόβλημα, τι αιτίε του προβλήματο και έχει δώσει και την επίλυση του προβλήματο. Το μόνο που έχω να προσθέσω εγώ είναι ότι όποιο δεν τα καταφέρνει από μόνο του να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Όποιο δεν έχει στη ζωή του ανθρώπου να τον ακούσουμε με κατανόηση, όποιο δυσκολεύεται να φτάσει σε αυτό το επίπεδο συνειδητοποίηση που έχει φτάσει εσύ από μόνο του, υπάρχει η ψυχοθεραπεία που έχει αυτό τον ουσιαστικό σκοπό. Ο πιο βασικό σκοπό τη ψυχοθεραπεία είναι να μα βοηθήσει να ενηλικιωθούμε ψυχοσυναισθηματικά. Να επιφέρει την ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση όταν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανήλικοι, όταν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά μικρή ηλικία, θεωρούμε τους γονείς μας τέλειους, θεωρούμε δεδομένα όλα όσα πρεσβεύουν οι γονείς μας και παίρνουμε, καταπίνουμε αμάσιτα τα μηνύματα που μας δίνουν, όπως κάνουν ακριβώς και τα μικρά παιδιά. Ένα μικρό παιδί τριών ετών, τεσσάρων ετών, πέντε ετών, δέκα ετών, τα περισσότερα πράγματα που θα του πει ο γονιός του θα τα θεωρήσει de facto, δεδομένα. Γιατί ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλο του αρκετά ώστε να έχει κριτική σκέψη. Όταν συναισθηματικά δεν έχουμε οριμάσει, όλα αυτά τα μηνύματα, τα υποσυνείδητα, τα συναισθηματικά μηνύματα που περνάνε οι γονεί μέσω του ισχυριστικότητα και του τρόπου που έχει τόσο εύγλωτα περιγράψει ο φίλο μα, τα καταπίνει αμάσιτα ο άνθρωπο επηρεάζεται από αυτά και πέφτει στην παγίδα να κάνει αυτά που θέλουν οι γονείς του να κάνει ή να είναι δυστυχής όταν δεν τα κάνει. Δηλαδή γίνεται επιρρεπή στη χειριστικότητα των γονέων και κατ' επέκταση, όπως πάρα πολύ σοφά το έχεις γράψει, μπορεί και ο ίδιος να γίνεται χειριστικός σε άλλους ανθρώπους. Ε, αυτό που λες ότι έφυγε και πήγε στο εξωτερικό και έμεινε μόνο με τον εαυτό σου, ίσω έχει κάνει και ψυχοθεραπεία. Δεν μα το λε, αλλά υποθέτω πω θα έχει κάνει. Δεν ξέρω, επειδή φαίνεσαι ψυχοψαγμένο άνθρωπο. Ε, που και λες ότι εκ των υστέρων ότι και εγώ υπήρξα χειριστικό, μου έκανε ένα τεράστιο κλικ. Γιατί και εγώ σα έχω πει πολλέ φορέ ότι πηγαίνοντα πίσω στην, σε παλαιότερε εποχέ τη ζωή μου, στη δεκαετία των 20 κυρίω, είχα αρκετή χειριστικότητα. Και υπήρξα φορέ που ήμουν και χειριστική και τοξική με το οικογενειακό μου περιβάλλον. Το έκανα αυτό το πράγμα. Το έκανα ω αντίδραση. Το έκανα ω ως ένα, ως, ένας ως ένα, συμβιβαστικό μηχανισμό επιβίωση. Το έκανα γιατί έτσι είχα μάθει. Το έκανα όμω. Η διαφορά ενό κατεξοχήν τοξικού ανθρώπου από έναν άνθρωπο που γίνεται περιστασιακά τοξικό. Η διαφορά ενό κατεξοχήν χειριστικού ανθρώπου από έναν άνθρωπο που γίνεται χειριστικά ε, περιστασιακά χειριστικό, είναι η ικανότητα συνειδητοποίηση τη χειριστικότητα ή τη τοξικότητα. Δηλαδή, να μπορεί εκ των υστέρων και να πει σε εκείνη την περίσταση, λειτουργήσα με τρόπο που ήταν τοξικό ή με τρόπο που ήταν χειριστικό. Και δεν θέλω να λειτουργώ έτσι, οπότε εξελίσσω τον εαυτό μου, κρατάω αποστάσει ασφαλεία όπω πολύ ωραία το περιγράφει ο φίλο, βάζω τα όρια μου, και όπω το έχει πει, συγχωρώ του γονεί μου χωρί να του εξηγήσω κιόλα ότι του συγχώρεσα. Γιατί το πιο πιθανό να μην έχουν καταλάβει για ποιο πράγμα χρειάζεται να του συγχωρέσω. Δεν μπορώ να ταυτιστώ ιδιαίτερα μαζί σου με την έννοια του ότι το έχω πει και σε, άλλες, σε άλλα βίντεο. Οι δικοί μου οι γονεί, παρόλο που έχουν αρκετά χαρακτηριστικά από αυτά το τον γονιό μου περιγράφεις, έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι είναι άνθρωποι πνευματικοί και προσπαθούν συνεχώς να γίνονται καλύτεροι. Οπότε σε διάφορες φάσεις μπορούσαμε να έχουμε συζητήσεις οι οποίες να φτάνουν σε κάποιο σημείο συνεννόησης και κοινού εδάφους και αλληλοσυγχώρεσης. Όχι και με τους δύο, όχι εντελώς. Όμως το πιστεύω και το έχω δει στην κλινική πράξη το έχω δει δηλαδή μέσα από πολλούς πελάτες μου να έχουν γονείς με τους οποίους να μην μπορούν να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα. Δηλαδή να έχουν γονείς οι οποίοι να, 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 να επικενώνουν μόνο με χειριστικότητα, μόνο με απειλέ, μόνο με επίκληση στο συνέστημα και να μην είναι σε θέση οι γονείς τους να κάνουν μια ουσιαστική συζήτηση. Να ακούσουν τι έχουν να τους πούν τα παιδιά τους και να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν αυτό για το, οποίο, για το οποίο τους μιλάνε τα παιδιά τους και να έχουν και τη θέληση να κάνουν πνευματική δουλειά για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι γονείς. Εάν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που έχω περιγράψει τώρα, δηλαδή αν οι γονείς σας είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν καμία σχέση με οποιαδήποτε ανοιχτή επικοινωνία, πνευματικότητα, ψυχοεκπαίδευση κτλ., το να μπαίνει σε συζητήσει μαζί του δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θέλω όμω να πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όσο εξελίσσονται γενιέ, όσο εξελίσσονται, εξελίσσεται η κοινωνία μα, όλο και περισσότεροι γονεί θα είναι πιο διαθέσιμοι να έχουν ε, ουσιαστικέ ψυχοσυζητήσει με τα παιδιά του. Και ουσιαστική ψυχοσυζήτηση, και εντό αγωγικών, είναι μια σύνθετη λέξη που έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή, ουσιαστική συζήτηση τη ψυχή και ουσιαστική επικοινωνία είναι να κλείνει στο στόμα σου να ανοίγει τα μάτια σου, να τεντώνεις τα αυτιά σου, να ακούς προσεκτικά τι σου λέει το παιδί σου, να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου για να καταλάβεις τι σου λέει το παιδί σου και όχι για να σκέφτεσαι τι να του απαντήσεις για να το αποστομώσεις και να είσαι διατεθειμένος, διαθετημένη ως μάνα, ως πατέρας, να ακούσεις και να καταλάβεις και να καλυτερεύσει τη ζωή σου. Το να είσαι γονιός σημαίνει πρώτα απ' όλα να είσαι ταπεινός, κατά τη δική μου γνώμη πάντων. Ταπεινό με την έννοια του να αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ χρωστάω στο παιδί μου, εγώ έχω ευθύνη απέναντι στο παιδί μου που το έχω φέρει σε αυτό το δύσκολο κόσμο και γι' αυτό τον λόγο θα έχω την ταπείνωση να παραδέχομαι τα λάθη μου και την ταπεινότητα να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερο άνθρωπο. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τέλειο, δεν θεωρώ τον εαυτό μου αλάνθαστο όπω έκαναν οι παλαιότερε γενιέ. Με αυτή την έννοια ταπείνωση, όχι με την έννοια τη αυτοποτίμηση να καταλαβαίνω τη θέση μου και να καταλαβαίνω την τεράστια ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου ως γονιός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε για αυτό το επιστολή. Είμαι σίγουρη ότι και οι φίλοι στα σχόλια θα πούν, θα γράψουν πόσο πολύ ταυτίζονται ή πόσο πολύ τους έχει βοηθήσει αυτό που, το όμορφο κείμενο που μας έγραψες και σας διάβασα για να δουν και τη δική τους πλευρά λίγο καλύτερα. Να είσαι καλά και είπαμε, αν δεν είσαι ψυχολόγος, σκέψου το.